Βρισκόμαστε στην Γκαλερί Genesis, όπου παρουσιάζω την τέταρτη ατομική μου έκθεση με τίτλο The Secret Room. Στην εγκατάσταση The Secret Room, τα μεμονωμένα γλυπτά που δημιουργούν μία αφήγηση που αφορά καταστάσεις οι οποίες μας δυσκολεύουν και θέλω να περιγράψω, παρουσιάζονται με έναν τρόπο που αναιρούν τον τίτλο του έργου. Δηλαδή, μία συνθήκη που θέλουμε να κρύψουμε, ένα τραύμα, μία κοινωνική κατάσταση την οποία αποφεύγουμε να διαπραγματευτούμε, μέσα από αυτά τα έργα την παρουσιάζω ώστε να γίνει αποδεκτή και να μπορέσει κανείς να τη διαχειριστεί και να την πλησιάσει. Κόντρα σε αυτό που ο τίτλος λέει, το μυστικό και το κρυφό, γίνεται η εγκατάσταση στην γκαλερί με έναν τρόπο όπου ένα μεγάλο βάθρο τέμνει το χώρο, φωτίζεται ώστε ό,τι ακουμπάει πάνω να γίνεται, να προβάλλεται και να μπορέσει κάποιος να το δει από όλες τις πλευρές του. Δημιουργείται μία συνθήκη όπου για να παρακολουθήσει κανείς την έκθεση κινείται περιμετρικά γύρω από αυτή την κατασκευή η οποία στήθηκε στο χώρο για να γίνει η έκθεση με έναν τρόπο που τα έργα θα συμπληρώνονται από τον τρόπο που παρουσιάζονται. Καθώς μπαίνει κανείς μέσα στο χώρο, εκατέρωθεν της εισόδου, τοποθετούνται δύο γλυπτά, έχουν τοποθετηθεί δύο γλυπτά με τίτλο «Together for so long», όπου δύο σιαμαία πλάσματα έχουν ενωθεί και γι' αυτό το λόγο είναι στατικά. Ο τρόπος που έχουν μπει παραπέμπει σε μνημιακές κατασκευές, όπου στις θύρες εκατέρωθεν υπήρχαν όντα που μειούσαν τον επισκέπτη σε κάτι μυθικό. Και από μένα υπήρχε αυτή η πρόθεση, η μετάβαση στο χώρο όπου θα εξελίσσονταν η αφήγηση την οποία επιθυμώ να παρουσιάσω, περνάει μέσα από αυτό το φίλτρο. Στο βάθος, δημιουργώντας ένα τρίγωνο, με μία αντίστοιχη βάση υπάρχει το γλυπτό με θέμα τον άρκισο, τον αρκισισμό. Αυτές οι επιλογές δεν είναι καθόλου τυχαίες και θεωρώ ότι βοηθούν στον τρόπο που ο καθένας θα περιηγηθεί και θα ταυτίσει τις δικές του σκέψεις με κάποια από τα έργα. Αφού προχωρήσει κανείς παράλληλα με το βάθρο, αποκαλύπτει στο τέλος της αίθουσας μία μικρή εγκατάσταση από 4 γλυπτά από πορσελάνη, όπου εκεί παρουσιάζονται κάποιες φιγούρες γυναικών έγκλειστον μέσα στο έπιπλο που έχει ταυτιστεί με την πρίκα, με το χώρο που φυλάσσονται πολύτιμα αντικείμενα, οικογενειακά κοιμήλια κτλ. Και αυτό είναι ο μπουφές. Χρησιμοποιώ αυτό το αντικείμενο, έχοντας κάνει ένα διάλογο σωμάτων, θραυσμάτων γυναικείων σωμάτων, περιγράφω μία αφήγηση που ξεκινά από τον εγκλισμό, από το κοινωνικό στερεότυπο, από την καταπίεση της γυναίκας μέσα σε ένα πλαίσιο και αστικό, όπου ξεκινάει από αυτό και καταλήγει σε μια απελευθέρωση. Άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά και άλλα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιώ είναι το άλογο. Σαν σύμβολο έχει ταυτιστεί με την ελευθερία, την κίνηση, την αγριότητα και τη χαρά. Στη δική μου αφήγηση υπάρχουν αυτές οι μορφές, όπου είναι μορφές γυναικείες, δηλαδή το κεφάλι τους είναι αλόγου και τα σώματά τους είναι γυναικεία. Το βασικό υλικό που χρησιμοποιώ είναι η πορσελάνη, η οποία παραπέμπει στα μπιμπελό που βρίσκονταν σε σπίτια περασμένων δεκαετιών, με την ανατροπή των θεμάτων, δηλαδή θέματα τα οποία διαπραγματευόντουσαν και αφορούσαν μόνο τη χαρά και την ισορροπία, σε μένα λειτουργεί με έναν αντίθετο τρόπο.
διαπραγματεύονται με θέματα τα οποία έχουν μία δυσκολία στη διαχείρισή τους και το υλικό και η μικρή κλίμακα με βοηθάει να κάνουν μία γέφυρα συναισθηματική και λογική με όποιον τα παρατηρεί.